Μήνυμα Ελλάς News, η ανοιχτή ηλεκτρονική εφημερίδα για όλο τον κόσμο με ειδήσεις και όχι μόνο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ηλεκτρολογήστε τώρα minimaellas.com και ενημερωθείτε άμεσα για την οικονομία, την πολιτική, τον καιρό, τον πολιτισμό και την επιστήμη. Εύκολα και γρήγορα με ένα κλικ στο minimaellas.com. Συνεχώς μεταβάλλονται, η διαβίου εκπαίδευση αποτελεί επιτακτικό αίτημα της εποχής μας. Ένας από τους θεμελιωτές της διαβίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα είναι ο κύριος Καραλής Αθανάσιος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα παρακαλέσω τον κύριο Καραλή να πάρει το λόγο και να παρουσιάσει το πρόγραμμα εκπαίδευση εκπαιδευτών. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την προσφώνηση, αλλά δεν είμαι και από τους θεμελιωτές σε πάση περιπτώσει της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Είμαι αυτή την εποχή, συνεργάζομαι με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κανονικά υπηρετώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συνεργάζομαι με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε μια μεγάλη δράση που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, που είναι η εκπαίδευση 4.000 εκπαιδευτών σε όλη τη χώρα, που θα γίνει μέσα από 200 προγράμματα. Και θα ήθελα να πω έτσι δύο πράγματα για τη σημασία της διαβίου μάθησης, αν και θα πρέπει να ομολογήσω ότι ο κ. Αντιδήμαρχος και η κυρία Γιωτοπούλου σχεδόν με κάλυψαν και είπαν τα περισσότερα από αυτά που θα ήθελα να πω. Αν περάσουμε την... Αν περάσουμε τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, όπως ξέρετε μετά από 150 περίπου χιλιόμετρα βρίσκονται οι Δελφοί, όπου εκεί κατά την αρχαιότητα υπήρχε το περίφημο μαντίο των Δελφών. Εκεί λοιπόν υπήρχαν τα δελφικά επιγράμματα, οι παραγγέλματα όπως ήταν γνωστά, μικρές φράσεις νομικά, τα οποία αποδίδονται στους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Ας πούμε το χρόνο φίδου, το μηδέν άγαν και τα λοιπά, ορισμένα από αυτά τα χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα. Ένα λοιπόν από αυτά τα δελφικά επιγράμματα είναι το «Μανθάν μη κάμνε», το οποίο σημαίνει «Μη κουράζεσαι ποτέ σε όλη σου τη ζωή να μαθαίνεις». Ίσως επειδή πέρασαν μερικές χιλιάδες χρόνια, στη χώρα αυτή το ξεχάσαμε αυτό το επίγραμμα, αυτό το νομικό. Η χώρα μας δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο. Είναι μία από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη των 27 στη συμμετοχή των πολιτών στη διαβίου μάθηση. Επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη των 27 και όχι στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης των 15. Στις χώρες λοιπόν τις 27 ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα ως προς τα ποσοστά συμμετοχής των πολιτών στη διαβίου μάθηση παίζει πάντοτε στις τρεις τελευταίες θέσεις. Μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Άλλοτε περνάμε τη Ρουμανία, άλλοτε μας περνάει η Βουλγαρία, τώρα έρχεται και η Βουλγαρία η οποία μας συναγωνίζεται και φυσικά καταλαβαίνετε ότι στις πρώτες θέσεις βρίσκονται χώρες οι οποίες έχουν υψηλή οικονομική ανάπτυξη και δυνατό κράτος πρόνοιας. Αυτό λοιπόν είναι ένα θλιβερό προνόμιο της χώρας μας. Σε μία πρόσφατη έρευνα που κάναμε πριν 2 χρόνια, το ποσοστό των πολιτών το οποίο συμμετείχε κατά τη διάρκεια του 2011 σε ενέργειες διαβίου μάθησης υπολογίζεται γύρω, δεν θα πω τα δεκαδικά ψηφία, τώρα δεν έχω καμία σημασία, γύρω στο 25%. Στις προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 70-80%. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η απόσταση που μας χωρίζει από τις άλλες χώρες. Όσον αφορά τον κόσμο της εργασίας, 21% περίπου των μισθωτών συμμετείχαν το 2011 σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, 15% των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και μόλις 8% των ανέργων. Και σε προγράμματα σαν και αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα, αυτά που λέγονται γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δηλαδή που δεν αφορούν το επάγγελμα αλλά την προσωπική μας ανάπτυξη, συμμετείχε περίπου το 10% των πολιτών της χώρας. Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Ένα άλλο ανησυχητικό σχετικά σημείο είναι οι ανισότητες στη συμμετοχή. Αν κάποιος έχει τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει 9 φορές περισσότερες πιθανότητες να συμμετέχει σε πρόγραμμα διαβίου μάθησης από κάποιον ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει το δημοτικό ή απλώς είναι απόρριτος δημοτικού. Δηλαδή,
ουσιαστικά η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η διαβίου μάθηση, αντί να μικραίνει το χάσμα, το μορφωτικό χάσμα μεταξύ των πολιτών, το διευρύνει στην πραγματικότητα. Αυτές λοιπόν είναι θλιβερές διαπιστώσεις δυστυχώς. Από την άλλη μεριά θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς, εντάξει, ένα 25% των πολιτών, γιατί να γίνει 40, γιατί να γίνει 50 κτλ. Εάν λοιπόν αντικαταστήσουμε τα ποσοστά των πολιτών που συμμετέχουν με τα ποσοστά εκείνα που δεν συμμετέχουν, με ποσοστά δηλαδή μη συμμετοχής, θα δούμε το εξής, το οποίο νομίζω ότι ακούγεται τραγικό. Μέσα στη δίνη της σφοδρότερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ίσως έχει βιώσει ποτέ η χώρα, 11 στους 12 αλλέργους δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 6 στους 7 αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα για να βελτιώσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους, και 4 στους 5 μισθωτούς. Και επίσης 9 στους 10 πολίτες εν γέννη δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα σαν και αυτά που βλέπουμε εδώ τώρα. Από το 2010, με τον νόμο 3879, η αρμοδιότητα της λεγόμενης γενικής εκπαίδευσης ελίτων έχει περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό βεβαίως έγινε, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, γιατί δεν έχω ασχοληθεί σε καθόλου συγκεκριμένο επίπεδο με αυτά, χωρίς να δοθούν οι αναγκαίοι πόροι. Είναι μία από τις πολλές αρμοδιότητες που η κεντρική διοίκηση κατά κάποιο τρόπο πετάει στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να τη συνοδεύει από τους αντίστοιχους πόρους. Όμως αυτό εν γέννη, ως πολιτική, νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί σε όλες τις ανεπτυγμένες δυτικές χώρες τα κύτταρα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτά που προωθούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Και αυτό για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όταν τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, έχουν γενικά μικρότερο κόστος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ ευκολότερα να ληφθούν στοχευμένα μέτρα πολιτικής, προκειμένου οι άνθρωποι που δεν έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και αυξημένα εκπαιδευτικά προσόντα να συμμετέχουν στη διαβίου μάθηση, έτσι ώστε να κλείσει αυτή η ψαλίδα, την οποία περιγράψαμε προηγουμένως, με τις 9 φορές περισσότερες πιθανότητες που έχουν οι περισσότερο μορφωμένοι σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν την τύχη να έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Είναι τα λεγόμενα μέτρα θετικής διάκρισης, δηλαδή πολύ ευκολότερα σε τοπικό επίπεδο μπορεί να προωθηθεί η συμμετοχή ανθρώπων χωρίς υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Και ο τρίτος λόγος που συνηγορεί διεθνώς υπέρ του να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση εκείνη η οποία έχει στα χέρια της γενική εκπαίδευση ελίκων, είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κοντά στον πολίτη και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος προγράμματα τα οποία υλοποιούνται στην Αμαλιάδα ή στα Ζαρουκλέικα να σχεδιάζονται στην Αθήνα στο Υπουργείο Παιδείας. Πολύ ευκολότερα ο Δήμος ή ξέρω, ακόμη και τα δημοτικά διαμερίσματα μπορούν να σχεδιάζουν τα κατάλληλα προγράμματα για τους πολίτες. Εδώ και περίπου ένα χρόνο από πέρσι το Μάρτι υλοποιούμε, όπως σας είπα, ως μέρος αυτού του προγράμματος, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Γιωτοπούλου, την εκπαίδευση 4.000 εκπαιδευτών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εκπαιδευτές αυτοί εκπαιδεύονται σε θέματα εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή σε τεχνικές και μεθόδους, ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν ενήλικους εκπαιδευόμενους, γιατί η εκπαίδευση ενηλίκων είναι διαφορετική ως προς τη μεθοδολογία της από εκείνη των ανηλίκων. Το πρόγραμμα αυτό είναι κοντά στην ολοκλήρωσή του, επιλύζουμε μέσα στο Πάσχα ή λίγο μετά το Πάσχα να ολοκληρωθεί, αλλά θα ήθελα να σημειώσω ότι ο λόγος που είμαι σήμερα εδώ δεν είναι γιατί είμαι από την Πάτρα και μένω στην Πάτρα, είναι γιατί όταν χρειαστήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο το υλοποιούμε σε Σαββατοκύριακα, χρειαζόμαστε αίθουσες, τις οποίες μας τις παραχωρεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα σε 10 σημεία της χώρας και όταν χρειάστηκα τις αίθουσες στην Πάτρα και πήρα στο κινητό τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Φίλια, αμέσως με παρέπεψε στα στελέχη και από τότε κάθε Σαββατοκύριακο ζαλίζουμε την κυρία Γιωτοπούλου, η οποία σε συνεργασία με την δομή και τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων μας παραχωρεί
αυτές τις αίθουσες ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα. Ο λόγος λοιπόν που είμαι σήμερα εδώ είναι πραγματικά για να ευχαριστήσω και τον Αντιδήμαρχο για τη συμβολή του στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού προγράμματος, την κυρία Γετοπούλου και τα στελέχη των κέντρων διαβίου και τους του κέντρου διαβίου και τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές των σχολείων οι οποίοι μας διαθέτουν αυτά τα σχολεία. Δεν θα ήθελα να με ακρηγορήσω. Πολλά συγχαρητήρια σε όσους ολοκληρώνουν σήμερα αυτό το πρόγραμμα και πολλά συγχαρητήρια σε όσους το οργάνωσαν. Ευχαριστώ πολύ.